Ξεκίνησε σήμερα η 12η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΟΣΕ. Από νωρίς το πρωί, οι συνέδριοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του ξενοδοχείου Αρκάντια. Πραγματοποιείται παράλληλα η 21η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Επιχειρηματικού Συμβουλίου του ΟΣΕ. Το πρόβλημα της έκδοσης βίζας στους επιχειρηματίες αλλά και η δημιουργία ενός κοινού συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των επιχειρήσεων της περιοχής ήταν τα κυριότερα σημεία αναφοράς στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τις Παρευξήνιες Χώρες, Παναγιώτης Κουτσίκος. Ίδιες τιμές πρόκειται και φέτος να ισχύσουν για το καπνό με μια προσάυξη της τάξης του 5%. Συνάντηση με εκπροσώπους στο Λυκείο της Ροδόπης είχε χθες ο νομάρχης Ροδόπησας Γιαννακίδης. Έντονα αντιδρούν οι συνδικαλιστές στις αποφάσεις της κυβέρνησης για αλλαγή στο ωράριο εργασίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των 12 χωρών παρευξήνια συνεργασία του ΟΣΕ φιλοξενεί από σήμερα η Κομωτινή. Πρόκειται συγκεκριμένα για την μεγαλύτερη διοργάνωση που φιλοξένησε ποτέ η Κομωτινή, χάρη στην πρωτοβουλία πάντα του βουλευτή Ροδόπη τη Νέα Δημοκρατία και υφυπουργού Εξωτερικών του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Το πρωί οι δημοσιογράφοι είχαν ωστόσο τη δυνατότητα να διαπιστώσουν από κοντά τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας που πάρθηκαν, αλλά και το υψηλό επίπεδο αυτής της μεγάλης διοργάνωσης. Ξεκίνησε σήμερα η 12η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΟΣΕ. Από νωρίς το πρωί, οι σύνεδροι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του ξενοδοχείου Αρκάντια να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου. Τα μέτρα ασφαλείας του χώρου ήταν αυστηρά, ενώ η παρουσία των αστυνομικών διακριτική. Σε αυτόν εδώ το χώρο ξεκίνησε η 12η Σύνοδο Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών κρατών μελών του ΟΣΕ. Σύνοδο αυτή συμμετείχαν και 18 παιδιά από το Τμήμα Γλώσσης Φιλολογίας και Παρευξήνιων Χωρών. Στο μεταξύ στις 2 το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου, Παναγιώτης Κουτσίκος, παραχώρησε συνέντευξη τύπου με κυριότερα θέματα αναφοράς, το πρόβλημα έκδοσης βίζας στους επιχειρηματίες και την δημιουργία ενός κοινού στήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των επιχειρήσεων της περιοχής. Και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι η έκδοση βίζας. Υπάρχουν πολλά στάδια ανθρώπων και χρόνου που χρειάζεται για να εκδοθεί μια βίζα. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει εμάς, δηλαδή τον επιχειρηματικό κόσμο, είναι όταν κάποιος ενεργός επιχειρηματίας υπάρχει σε κάποια χώρα, να επιταχύνονται οι διαδικασίες εκδόσεως της βίζας. Βεβαίως υπάρχουν περιορισμοί, όπως ξέρετε, λόγω της συνθήκης Σέγγεν. Δεν μπορούμε, εμείς η Ελλάδα είναι τα σύνορα της ευρωπαϊκής κοινότητας. Κατάφεραν να προσεγγίσουν το πρόβλημα από τα προβλήματα αυτά, μάλλον από τα θέματα αυτά τα οποία μας συνδέουν και όχι από τα προβλήματα τα πολιτικά τα οποία μας χωρίζουν. Ξέρουμε ότι τα τελευταία 40 χρόνια η σχέση με την Τουρκία δεν μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη. Όλοι γνωρίζουμε ποια σχέση υπήρχε. Πιο εύκολη θα είναι πλέον η πρόσβαση στον ορεινό όγκο της Ροδόπης και της Ξάνθης μετά και την παράδοση 4 αυτοκινήτων τύπου Jeep από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, στους εκπροσώπους 4 κοινοτήτων των 2 νομών. Έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της πολιτείας χαρακτήρισε τη σημερινή τελετή παράδοσης ο κύριος Αγγελόπουλος. Έχεις δίπλωμα, Μια έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της πολιτείας για τις απομακρυσμένες από το κέντρο περιοχής της Ροδόπης ήταν η σημερινή διαδικασία παράδοσης αυτοκινήτων 4x4 στις 4 κοινότητες του ορεινού όγκου της Ροδόπης και της Ξάνθης. Η παράδοση έγινε από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μιχάλη Αγγελόπουλο, ο οποίος έκανε λόγο για το ουσιαστικό ενδιαφέρον της πολιτείας και την άμεση ανταπόκρισή της στα αιτήματα που προβάλλουν οι τοπικοί φορείς. 4x4 διαφορετικής κατηγορίας, αλλά νομίζω ότι καλύπτουν τις ανάγκες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Γι' αυτό και οι πρόεδροι ζήτησαν αυτή την υποστήριξη.
τα συντηρήσαμε, τα φτιάξαμε, τα δίνουμε σήμερα με χαρά. Χρέος πολιτείας που λειτουργεί ως βοηθός εκπληρώσεως στο έργο των αιρετών είναι να προσφέρει τη διευκόλυνση αυτή, ειδικά στις κοινότητες εκείνες που και προβλήματα έχουν και απομακρυσμένες είναι και χρειάζονται πραγματική στήριξη. Κάναμε τη βόλτα, κάναμε test drive δηλαδή, μην νομίζετε ότι δεν τα τσεκάραμε και στο τελικό μας έλεγχο και με πολύ χαρά ως εκπρόσωπος της πολιτείας θα παραδίδω στις τέσσερις κοινότητες. Το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ευχαρίστησαν και οι τέσσερις αντιπρόσωποι. Που είστε στο σπίτι. Και ευχαριστούμε τον Γενικό και την Ελληνική Πολιτεία που μας βοηθάει εκεί που πρέπει, που ζητάμε και να μην σταματήσει, να συνεχιστεί αυτό. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι προχωράει θαυμάσια. Βοηθάμε τους κατοίκους εκεί που έχουν ανάγκη. Όμως μας έλειπε το αυτοκίνητο, το οποίο είναι απαραίτητο, όπως ξέρετε, για να κινείται εντός της κοινότητας. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γενικό για το ωραίο αυτό τζιπ που θα μας εξυπηρετήσει κιόλας. Το είχαμε ανάγκη. Και το Βοήθεια στο Σπίτι το είχαμε ζητήσει εδώ και πριν ένα χρόνο περίπου το είχαμε ζητήσει. Βρήκε την ευκαιρία ο κύριος Γενικός. Η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω το Γενικό και το Υπουργείο Εσωτερικών που μας έχει βοηθήσει. Το είχαμε ανάγκη αυτό το αυτοκίνητο. Έχουμε κάνει βοήθεια στο σπίτι. Επειδή είμαστε κοντά και στα βουλγαρικά σύνορα και εμείς, έχουμε κάτι χωριά που είναι κτηνοτρόφιμα ναι, μεν. Αλλά θέλουμε να τους βοηθήσουμε και αυτούς να έχουμε ένα μεταφορικό μέσο και άλλες δουλειές. Στα περσινά επίπεδα, με μια προσάυξηση της τάξης του 5% θα κυμανθούν οι τιμές του καπνού για φέτος. Αυτό επεσήμενε τουλάχιστον μετά τη συνάντησή του με τους φορείς της Ροδόπης ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέκος Κοντός. Παράλληλα, αποφασίστηκε και η ενημέρωση των καπνοπαραγωγών αναφορικά με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο προϊόν τους και η διοργάνωση δύο ημερίδων, η μία στην Ξάνθη και η άλλη στην Αλεξανδρούπολη, για τον ίδιο πάντα σκοπό. Ίδιες τιμές με προσάυξηση 5% ήταν η απόφαση που πάρθηκε στη σύσκεψη των καπνοπαραγωγών με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρο Κοντό. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Ο πρόεδρος του ΠΚΠ, η υπεύθυνη για θέματα του καπνού, ο κύριος Υφυπουργός και η Επιτροπή εδώ από την περιοχή μας, τελικά αποφασίσαμε και δεσμεύτηκε ο κύριος Κοντός ότι μέσα στα πλαίσια του κανονισμού θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες για να υλοποιηθούν τα συμβόλαια που είχαν προσυπογράψει πέρσι τον Ιούνιο η ομάδα καπνοπαραγωγών με τις μεταποιητικές εταιρείες. Και για να το κάνω πιο απλοϊκό, οι περσινές τιμές με μια προσάυξη 5%. Είναι υπόθεση όλων μας, σχολίασε για το θέμα του καπνού που ταλανίζει τους καπνοπαραγωγούς ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης. Είναι υπόθεση όλων μας, ολόκληρης τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι ούτε θέμα του νομάρχη, είναι κοινή έκφραση, κοινή διεκδίκηση ολόκληρης της κοινωνίας μας. Αυτό που το υιοθετήσαμε με την εμφάνισή μου τη θεσμική θα το συνεχίσουμε για όλα τα κοινωνικά θέματα. Το θέμα του καπνού σχολίασε στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ. Δηλαδή στα 380 πού πάμε? Ναι, 25% υπάρχει διαφορά. Ναι. Με 30%, αλλά η μέση τιμή πέρσι διαμορφώθηκε βάσω στα 3,80 λεπτά. Ναι. Ενώ φέτος κυμαίνεται γύρω στα 3,30. 3,30. Δηλαδή υπάρχει μια απόκληση 40 λεπτών. Μάλιστα. Μεταξύ των. Ο σκοπός μας ποιος είναι? Να έχουμε τις περσινές τιμές βάσου που είχαμε και πέρσι. Και αυτό πώς θα γίνει? Εάν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τιμές καλές στην καλή ποιότητα, γιατί όπως γνωρίζετε μέσα σε ένα, σε μια μάζα, σε ένα τέγκι που λέμε εμείς οι καπνοπαραγωγοί, δηλαδή για ένα γεμάτι θέμα, υπάρχουν ποιότητα. Υπάρχει αλφα ποιότητα, βήτα ποιότητα, γάμα ποιότητα. Πιο κοντά στους νέους έρχεται η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ροδόπης. Γι' αυτό το λόγο ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης είχε χτες συναντήσεις με μαθητές των σχολείων της Ροδόπης προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις, τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους.
συνάντηση με εκπροσώπους των Λυκείων της Ροδόπης είχε χθες το απόγευμα ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης. Η συνάντηση εντάσσεται στα πλαίσια εκπόνησης του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης Ροδόπης που πρόκειται να υλοποιήσει η νομαρχία και στην οποία η καταγραφή των απόψεων της νεολαίας είναι εξαιρετικά σημαντική και πολύτιμη. Να συνδιαλεγώ, να προβληματιστώ με τα μαθησιακά συμβούλια εν ώψη του νέου στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, οι σημερινοί ή οι αυριανοί ενεργοί πολίτες να έχουν άποψη για το αύριο της Ροδόπης και όλοι μαζί να προτάξουμε το νέο αναπτυξιακό μας βηματισμό. Αυτό που θέλω να πω, η νεολαία θα πρέπει να είναι συνειδητοπόρος σε αυτή την εξελικτική διαδρομή του αυτού του τόπου και μάλιστα ενεργά και σε ορισμένα θέματα πρωτοπόροι. Προτάσεις ακούστηκαν χθες από τους μαθητές των Λυκείων. Καλό θα ήταν τώρα γενικά με την καινούργια μεταρρύθμιση που θα γίνει να γίνουν όντως ίσα τα ενία με τα ΤΕ και γενικά να βελτιωθεί λίγο το σύστημα για τα ΤΕ. Δηλαδή από τα ενία περνούσαν με πολύ χαμηλές βάσεις και από τα παιδιά από τα ΤΕ πιστεύω ότι είχε μεγάλη δίκαια. Ως κάζους μπέλι, δηλαδή αιτία πολέμου, θεωρούν οι συνδικαλιστές την τυχόν κατάργηση του Οκτάωρου. Η κυβέρνηση από την πλευρά της δηλώνει πως επιθυμεί να συνεχίσει το διάλογο, αλλά και την συνένεση που είναι απαραίτητη για τέτοιου είδους ζητήματα. Την αντίδραση των συνδικαλιστικών προκαλούν οι αλλαγές που επιχειρεί η κυβέρνηση στο ωράριο εργασίας. Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα δεχτεί αλλαγές εκεκτημένα, τόνισε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Χρήστος Πολυζωγόπουλος, ο οποίος επεσήμανε ότι η τυχόν κατάργηση του 8ωρου θα αποτελέσει αιτία πολέμου. Το θέμα αυτό σχολίασε και ο πρόεδρος του Εργατοπαλικού Κέντρου Κομωτινής, Παντελής Μαγαλιός. Το ωράριο εργασίας είναι ένα θέμα το οποίο είναι κατοχύρωση των εργαζομένων εδώ και πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να αμφισβηθεί από κανέναν και πόσο μάλλον όταν και οι ίδιες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών δεν θέλουν αυτό το ωράριο, διότι καταλαβαίνουν και αυτές ότι αυτό το ωράριο που πάει να επικρατήσει η σημερινή κυβέρνηση είναι ένα ωράριο το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν με αυτό το ωράριο. Δεν μπορούν να προσλάβουν, όπως λένε, άλλα άτομα, αλλά και δεύτερον ότι δεν είναι το πρόβλημα σε μια τέτοια επιχείρηση το ωράριο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αγοραστικό κοινό, δεν κυκλοφορεί το χρήμα. Εδώ πρέπει η κυβέρνηση να δει το πρόβλημα και δεν πρέπει να αλλάξει το ωράριο. Για εμάς, για τους εργαζόμενους, το ωράριο αυτό δεν θα επικρατήσει και δεύτερον θα μας βρει αντιμέτωπους. Το έθιμο «Οι Λαζαρίνες» αναβιώνει το Σάββατο από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομωτινής σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Παραδημής. Το έθιμο θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι από τα γραφεία της ΔΕΠΑΚ. Το έθιμο Λαζαρίνες αναβιώνει το Σάββατο η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομωτινής σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Παραδημής και Φίλων. Κορίτσια ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές θα ψάλουν κάλαντα ενώ αγόρια θα μοιράζουν δέσματα. Το Σάββατο το πρωί αναβιώνουμε στην πόλη της Κομωτινής το έθιμο με τις Λαζαρίνες σε συνεργασία πάντα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παραδημής και Φίλων. Όπου σύμφωνα με το έθιμο, νεαρά κορίτσια, ντυμένα με την παραδοσιακή τους φορεσιά, γύριζαν από πόρτα σε πόρτα τα παλαιότερα χρόνια και εύχονταν στους κατοίκους χρόνια πολλά, ψέλνοντας αυτά τα παραδοσιακά κάλαντα. Εμείς βέβαια λίγο θα το μεταλλάξουμε το έθιμο, μια και μιλάμε πλέον για τον αστικό χορμό, θα περιδιαβούμε την πόλη. Και αντί να παίρνουν γλυκίσματα και άβραστα άβαφα αυγά τα κορίτσια μας, θα έχουμε μια ομάδα αγοριών τα οποία θα μοιράζουν γλυκά στον κόσμο. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσουν από τα γραφεία της ΔΕΠΑΚ, σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Σοφία Μενεσελίδου. Να δώσουμε για άλλη μια χρονιά το χρώμα, το πασχαλινό, εν ώψη βέβαια των εορταστικών ημερών. 12 η ώρα θα ξεκινήσουμε από εδώ, από την ΔΕΠΑΚ, από το γραφείο της ΔΕΠΑΚ, στην διεύθυνση Κούλουγλου 14.
Αισθητική ήταν το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο πρώτο τεχνικό λύκειο της Κομωτινής με παράλληλη επίσκεψη του 8ου νηπιαγωγείου και του 4ου δημοτικού σχολείου της Κομωτινής. Το χαμόγελο, η αισιοδοξία, η αγνότητα, το μέλλον επισκέφτηκαν σήμερα το πρώτο τεχνικό λύκειο Κομωτινής. Ο λόγος για το 8ο νηπιαγωγείο και το 4ο δημοτικό σχολείο που παρευρέθησαν στην εκδήλωση με θέμα αισθητική. Διότι σήμερα μας φέραν το χαμόγελο, σήμερα μας φέραν την αισιοδοξία, σήμερα μας φέρανε το μέλλον το ελληνικό, μας φέραν την αγνότητα. Και ενδεχομένως, πιστέψτε το αν θέλετε, η καλύτερη εκδήλωση στα 30 χρόνια που είμαι διευθυντής. Να περιμένουμε παρόμοια εκδήλωση και τις επόμενες χρονιές. Βεβαίως. Μακάρι να έχω τη δυνατότητα αυτή να επισκέπτονται τα μικρά παιδιά του σχολείου μου. Αρρωγή στην προσπάθεια του διευθυντή του πρώτου ΤΕ είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου. Εμείς είμαστε η αρρωγή κατά κάποιο τρόπο της ιδέας του κύριου διευθυντή εδώ, κύριου Γιατζίδη. Είναι μια πρωτοποριακή, κατά τη γνώμη μου, εκδήλωση. Αξίζει να πούμε για όλα αυτά τα παιδιάκια εδώ που ήρθαν, τα ξένια στα προσωπάκια που θα χρειάζονται και αυτά στο μέλλον η παιδεία τους να τους είναι πολύ πιο όμορφη. Να μην είναι η αναγκαστική παιδεία αυτή που κάποτε λέγαμε με το ξύλο να γίνεις άνθρωπος. Ενώ σήμερα χρειάζεται να ξεκινάς ας πούμε από μικρή ηλικία. Θα ευχαριστήσουμε βέβαια και το 4ο της γάμα τάξης του σχολείου. Όπως επίσης και το νηπιαγωγείο είναι το πρώτο νηπιαγωγείο. Το 8ο νηπιαγωγείο, το οποίο μας έκανε την τιμή να έρθουν σήμερα εδώ. Και θα ήθελα να πω για όλα αυτά ότι εμείς θα είμαστε αρρωγοί να συνεχίσουμε για κάτι τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Το χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στα πρόσωπα των λιλιπούτιων μαθητών μετά και τις ζωγραφιές των μαθητών μαθητριών του Λυκείου. Σου άρεσε που σε βάψαν έτσι? Ναι. Θα ξαναέρθεις? Άμα μας αφήνει η κυρία. Εσένα τι σε βάψανε? Εμένα μου με βάψαν ουράνιο τόξο. Αυτά. Και με βάψανε πολύ ωραία. Εσένα τι σε βάψανε? Εμένα με βάψανε εδώ καρδούλα. Εδώ λουδάκια. Εντάξει, εδώ λουδάκια, εδώ ένα δέντρο. Και εδώ... τι είναι εδώ, δεν ξέρω. Σου άρεσε έτσι? Ένα αστεράκι. Εδώ με έχουν κάνει έναν ήλιο. Και μου αρέσει που με έχουν βάψει έτσι. Μου αρέσει που με έβαψαν την ελληνική σημαία στο κούτελο. Μου αρέσει πολύ που με έβαψαν έτσι. Εσύ το επέλεξες? Ναι. Πέντε. Πέντε. Και τι σε βάψανε? Παιδάκια, όχι εσύ. Με τα λουδά. Σου άρεσε? Ναι. Με έβαψαν ένα κορκόδιλο και έναν ήλιο και πουλάκια. Και εδώ ένα τατουάζ με κεροκεφαλή και αίματα. Και μια πυρετική βάρκα και ένα τρικέφαλο φίδι, αστέρι. Εσύ το επέλεξες? Τι? Εσύ το επέλεξες? Ναι. Και σε λένε? Στέφανο. Πόσο χρόνο είσαι, Στέφανε? Πέντε. Εμένα με έκαναν το κάτρεμπι που ρίχνει σκονίδι και κοιμίζει όλα τα Pokemon. Και αυτό είναι ένα ρολόι που είναι 12 η ώρα και δέχει έναν ήλιο με ουρανό και πουλάκια και εδώ ένα χαμόγελο και εδώ μια βαρκούλα. Έχουν βάψει τη μαμά Πεταλούδα και το παιδάκι, το παιδάκι. Σειρά έχουν τώρα λίγες διαφημίσεις. Καθαρισμό στον περιαστικό χώρο του οικισμού Ηφαίστου πραγματοποίησαν το πρωί συνεργεία του Δήμου της Κομωτινής. Τις ενέργειες των συνεργείων συντόνιζε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Βασίλης Κυπριανίδης.
Η πόλη της Κομωτινής αλλάζει όψη καθημερινά. Λουλούδια, καθαρισμοί των περιαστικών χώρων είναι παρεμβάσεις που υλοποιεί ο Δήμος Κομωτινής. Σήμερα, συνεργεία του Δήμου και ο Δήμαρχος Περιβάλλοντος Βασίλης Κυπριανίδης βρίσκονταν στο περαστικό χώρο υφές Πανεπιστημίουπολης για τον καθαρισμό. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα καθαρισμού έτσι όπως το έχουμε προγραμματίσει με τα συνεργεία του Δήμου. Είμαστε στον άξονα ύφεστος Πανεπιστημιούπολη. Έχουμε τελειώσει με τον άξονα Πανεπιστημιούπολη, παλιός δρόμος Μόμα μέχρι την Καρυδιά. Νομίζω ότι το αισθητικό αποτέλεσμα είναι τελώς διαφορετικό από την εικόνα που παρουσίαζε πριν από λίγες μέρες και έτσι θα συνεχίσουμε. Το πρόγραμμα αυτό θα το συνεχίσουμε για κάθε μήνα και για τρεις μέρες περίπου με όλα τα συνεργεία του Δήμου για να πετύχουμε αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα που πραγματικά ποθούμε. Απλά θα πρέπει να επισημάνουμε στους συμπολίτες μας και στους ιδιμώτες μας ότι θα πρέπει να σεβαστούν τον περιβάλλοντα χώρο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πετάξει ο καθένας μια σακούλα στην άκρη του δρόμου. Όμως αυτή η σακούλα είναι εκείνη που πραγματικά και προσβάλλει τον πολιτισμό μας και την αισθητική εικόνα της πόλης χαλάει. Η όψη του σπιτιού μας είναι ο περιαστικός χώρος, σχολίασε ο κ. Κυπριανίδης. Ξεκινάμε απλά τώρα με τον καθαρισμό στον περιαστικό χώρο, τον χώρο τον οποίο θα πρέπει να τον δει ο καθένας σαν να είναι η αυλή του σπιτιού του. Αυτό είναι ο περιαστικός χώρος. Είναι η αυλή του σπιτιού του. Αν στην πόλη μέσα είναι το σπίτι μας, στον περιαστικό χώρο είναι η αυλή μας. Και νομίζω ότι είναι καλό να διαφυλάξουμε και την αυλή μας. Ημερήσια εκδρομή στο Λιβαδί της Ξάνθης διοργανώνει ο Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Κομωτινής. Η εκδρομή περιλαμβάνει πεζοπορία και αναψυχή και θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο. Ημερήσια εκδρομή στο Λιβαδί της Ξάνθης για πεζοπορία αναψυχή διοργανώνει ο Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Κομωτινής στις 23 με 24 Απριλίου. Οι εγγραφές λήγουν σήμερα, να το δικαίωμα συμμετοχής είναι 5 ευρώ. Είναι Σάββατο και Κυριακή, είναι ημερήσιες εκδρομές στο Λιβαδίτη του νομού Ξάνθης. Θα υπάρχει πεζοπορία, αναψυχή. Αυτές τις εκδρομές τις οργανώνει ο Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης τους τελευταίους μήνες. Συνήθως όταν πρόκειται στην δική μας περιοχή στο κατασκηνωτικό χώρο της Πανδρόσου. Συμμετέχουν κατά κύριο λόγο μέλη του ΚΑΠΗ αλλά και άλλοι συνδημότες μας. Μπορούν δηλαδή με την παρέα τους να δηλώσουν συμμετοχή στην συγκεκριμένη εκδρομή την μία ή την άλλη ημέρα. Η συμμετοχή είναι 5 ευρώ. Αποχρώσεις ονομάζεται το πρώτο εγχείρημα της ΔΑΠ Νουδουφουκού του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης. Σε αυτό το περιοδικό η ΔΑΠ αφενός μεν παίρνει θέση δίπλα στα κοινωνικά ζητήματα των πολιτών και αφετέρου ασχολείται με προβληματισμούς του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης και δι' του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Αποχρώσεις είναι το πρώτο εγχείρημα της ΔΑΠ Νουδουφουκού Ιστορίας και Εθνολογίας, το οποίο ευελπιστεί να έχει την ανταπόκριση από το φοιτητικό σύνολο του τμήματος. Στο περιοδικό αυτό η ΔΑΠ Ιστορίας και Εθνολογίας αφενός μεν παίρνει θέση με τα διάφορα κοινωνικά θέματα και όχι μόνο, αλλά αφετέρου ασχολείται με θέματα του Πανεπιστημίου και του τμήματος. Για πρώτη φορά η παράταξη της ΔΑΠ Ιστορίας και Εθνολογίας έχουν δημιουργήσει ένα περιοδικό με αποχρώσεις ο τίτλος. Τι ήταν η αφορμή? Για πρώτη φορά η ΔΑΠ Ιστορίας και Εθνολογίας και το πρώτο εγχείρημά της εξέδωσε το περιοδικό αποχρώσεις με θέματα συνδικαλιστικά και φοιτητικά θέματα και διάφορα κοινωνικά θέματα που αφορούν την κοινωνία μας σήμερα και διάφορα αφιερώματα, καθώς και χιουμοριστικά θέματα που έχουμε στο τέλος σελίδας. Ποια ήταν η αφορμή για την έκδοση του συγκεκριμένου περιοδικού? Η αφορμή ήταν το ενδιαφέρον όλων των παιδιών της παράταξής μας για να γράψουν, να αρθογραφήσουν και να δείξουν να εκφέρουν τις γνώμες τους στους φοιτητές του τμήματός μας. Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των φοιτητών? Η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Έχουν φύγει σχεδόν όλα τα περιοδικά και ευελπιστούμε ότι με το δεύτερο και θα συνεχίσουμε τόσο μετά από μερικά χρόνια να βγάζουμε και να πούμε ότι είμαστε οι πρώτοι που έχουμε εκδώσει το περιοδικό. Θα είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκαν οι απόψινες βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.